Συντάκτης Ιάκωβος Ιακώβου από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάκωβε. Εμιλία, τελικές αποφάσεις για το αν θα επιστρέψουν και πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στα Θρανία αναμένεται να ληφθεί αύριο κατά τη διάρκεια σύσκεψης που θα γίνει στο Προεδρικό υπό τον Νίκο Αναστασιάδη, μέρος στις εμπλεκόμενες πλευρές. Να πούμε πως στην προηγούμενη σύσκεψη στις 30 Απριλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει εντολή προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ετοιμάσουν τον οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο θα επανάνοιγαν όλα τα σχολεία, όλες οι κλίμακες, με την ευθύνη ωστόσο να βρίσκεται στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και θα λάμβανε τις τελικές αποφάσεις. Με την κυβέρνηση να διαμηνεί πως όλα θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική εικόνα που θα παρουσιάζει η Κύπρος στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Πληροφορίες του ΑΛΦΑ θέλουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι πρόθυμος να ανοίξουν τα σχολεία. Ωστόσο, αύριο θα παρουσιάσει τον χάρτη μία ημερομηνία, ένα ορόσημο και από εκεί και πέρα θα ψάξουν να βρουν τους τρόπους. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα αρχίσει η σταδιακή επιστροφή των μαθητών, έστω και για λίγες μέρες, στα σχολεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Και λέγαμε πριν ότι πάνε τελειώφητη τη Δευτέρα, δόθηκε και η ύλη, περιμένουν τώρα και το πρόγραμμα των εξετάσεων, Ιάκωβε, οι μαθητές μας. Το οποίο εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Πάντως, να πούμε πως τα λύκεια τα οποία υποδέχονται στις 11 του μήνα τους τελειόφοιτους έχουν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες, έχουν γίνει οι απαραίτητες απολυμάνσεις στις αίθουσες. Ενώ να πούμε πως οι χθεσινές αντιδράσεις της ΨΕΜ για την ύλη που ανακοινώθηκε για τις πανκύπριες εξετάσεις για το μάθημα της χημίας φαίνεται πως έφεραν αποτέλεσμα, καθώς σήμερα το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως αποσύρονται δύο κεφάλαια από το μάθημα της χημίας. Έχουμε λοιπόν διόρθωση. Σε ευχαριστώ, Ιάκωβε. Καλό βράδυ.